Η Κύπρος λοιπόν εκμεταλλεύεται το συμβούλιο που θα ξεκινήσει αύριο και ολοκληρώνεται το Σάββατο για να γύρει και τα θέματα που αφορούν τις ενέργειες της Τουρκίας. Ήδη σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Αναστασιάδης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις όπως τη νέα ναύτεξ, καθώς και για τις αυξημένες ανάγκες της Κύπρου για διαχείριση του μεταναστευτικού. Αύριο λοιπόν ξεκινά το πρώτο διαζώσιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον περασμένο Φεβρουάριο, πιάνοντας τη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης από εκεί που έμεινε. Προγραμματίζεται σειρά διμερών επαφών η μιλία του πρόεδρου Αναστασιάδη στον περιθώριο της Συνόδου, με αντικείμενο και τις ενέργειες της Τουρκίας και την προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Ήδη αναμένονται συναντήσεις με την Μέρκελ και τον Μακρόν, μάλλον και με άλλους ηγέτες. Το πρόγραμμα πάντως βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση. Στο Συμβούλιο θα υπάρξει παρέμβαση από την Κύπρο και την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, αν και όπως τόνισε ο κοινοτικός αξιωματούχος, σήμερα η επικέντρωση θα είναι στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα είναι μια επίπονη και δύσκολη διαπραγμάτευση. Ο στόχος του Πρόεδρου του Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, είναι αύριο απόγευμα προς βράδυ να υπάρξει μια τελική πρόταση και μια τελική διαπραγμάτευση να γίνει το Σάββατο. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να ολοκληρωθεί τώρα αυτή η διαδικασία, γιατί όπως λένε εδώ στις Βρυξέλλες, οι αγορές δεν συγχωρούν την αποφασιστικότητα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό βράδυ από τη Λευκοσία.